Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Μιλάμε ξανά για τη φιλία σήμερα. Πώς να κάνω φίλους? Με ρωτάει μια φίλη. Μπορείς... Δεν είναι φίλη, είναι φίλος αυτός που γράφει πρώτα. Μπορείς να κάνεις ένα vlog για το πώς να κάνεις φίλους? Γιατί και εγώ κάπως το ίδιο θέμα έχω. Είναι κάτω από το βίντεο, γιατί δεν μπορώ να έχω φιλίες το ερώτημα. Είμαι 14 και πιστεύω ότι δεν έχω φίλους ή οικογένεια. Μου είναι πολύ σοβαρή αν κάνω κάτι κακό, θα με μαλώσουν. Στο θέμα μας, όταν πάω σε κάποιους μήπως κάνω φίλους, μου φέρονται λες και δεν είμαι εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν με ξέρουν, με ξέρουν. Αλλά δεν ξέρω, κάνω κάτι λάθος? Μήπως φταίνε τα ρούχα μου? Δεν ξέρω ειλικρινά. Συνήθως, ειλικρινά, συνέχεια είμαι μόνος. Άρα αυτό το 14χρονο αγόρι μου ζητά να κάνω ένα βίντεο για το πώς μπορώ να κάνω φίλους, εννοείται ότι είναι ένα νεαρό παιδί, οπότε βλέπει τα πράγματα αρκετά επιφανειακά λόγω της ηλικίας του και σκέφτεται μην τυχόν και δεν με κάνουν παρέα επειδή δεν είναι ωραία τα ρούχα μου. Επίσης όμως λέει ότι νιώθει πως δεν έχει και οικογένεια και λέει ότι είναι πολύ αυστηρή μαζί του η δική του, άρα έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση πιθανότατα. Έχω κι άλλα να διαβάσω. Είναι τόσο δύσκολο να κάνεις φιλίες? Χαιρετώ την όμορφη παρέα. Έχω τον εξής προβληματισμό. Δεν μπορώ να κάνω καινούργιες φιλίες με τίποτα. Όσο κι αν το προσπαθώ, δεν μπορώ να κολλήσω με κανέναν. Όσο κι αν το προσπαθώ, δεν μπορώ να κολλήσω με κανέναν. Και εξηγούμε. Είμαι μια κοπέλα 26 χρονών. Πριν από αρκετούς μήνες, βγήκα από μια πολύ κακοποιητική σχέση εν μέσω καραντίνας. Οι μοναδικές παρέες που είχα τότε είναι μια φίλη μου με την οποία κάνουμε πολλά χρόνια παρέα από την περίοδο που είμαστε φοιτήτριες. Και είναι ένα πρόσωπο που με έχει στηρίξει ουσιαστικά σε πολλά θέματα και όταν βγήκα από την κακοποιητική σχέση, με την οποία όμως μας χωρίζει η απόσταση καθώς εγώ μένω Αθήνα και εκείνη σε μια άλλη πόλη. Η δεύτερη κοπέλα με την οποία έκανα παρέα είναι μια κοπέλα με την οποία γνωριζόμαστε χρόνια, αλλά είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε παρέα λίγους μήνες πριν τη δεύτερη καραντίνα. Όταν ξεκίνησε η καραντίνα, εκείνη φοβόταν να βγει εκτός του δήμου της, καθώς μένουμε μακριά, και έτσι βρεθήκαμε εκ νέου στα τέλη της καραντίνας. Βεβαίως, έμαθα ότι για αγκομενικούς λόγους έπαιρνε κανονικότατα ταξάκια και άλλαζε δήμους, αλλά οκ. Okay. Τους τελευταίους μήνες έπιασα καινούρια δουλειά και πέρα από κάποιες αραιές εξόδους με κάποια άτομα που έχω έρθει πιο κοντά, δεν βλέπω γενικά διάθεση κάποιος να επενδύσει σε μια καινούρια φιλία μαζί μου. Άλλος βγαίνει συνέχεια με τη σχέση του, άλλοι θέλουν να βγαίνουν συνέχεια με τις παρέες που ήδη έχουν και ενώ πέφτει η πρόταση στο φλού από τη μεριά τους να κανονίσουμε κάτι, όταν εγώ κάνω συγκεκριμένη την πρόταση, πάντα κάτι θα έχουν κανονίσει και κάτι άλλο θα έχουν να κάνουν. Στο διατάφτα, με τη φίλη που έκανα χρόνια παρέα έχω ξενερώσει και τελευταία δεν της μιλάω, καθώς με είχε όλο το καλοκαίρι να περιμένω να μου πει αν στην άδειά μου θα κανονίσουμε κάτι. Δηλαδή, να πω εγώ στην πόλη της ή να έρθει εκείνη στη δική μου. Τελευταία στιγμή με άδειασε λέγοντάς μου πως κανόνισε τελικά να πάει σε μια φίλη της που μένει σε κοντινή από τη δική μου πόλη και πως δεν θα περάσει καθόλου από Αθήνα γιατί φοβάται τις φωτιές. Κάτι το οποίο θεωρώ γελία δικαιολογία, το οποίο και της το είπα. Η άλλη κοπέλα με την οποία έκανα παρέα εδώ και 4 μήνες έχει εξαφανιστεί και παρά τη διάθεσή μου να ακούσω το οτιδήποτε μπορεί να την απασχολεί, δεν θέλει να πει και αρκείται σε δικαιολογίες. Τους τελευταίους μήνες κάνω αρκετή παρέα με έναν συνάδελφο από τη δουλειά, ο οποίος νιώθω ότι με χρησιμοποιεί. Δηλαδή, ακόμα και στην άδειά μου, μου στέλνει ολόκληρα κατεβατά για να σχολιάσουμε θέματα που αφορούν τη δουλειά και ότι τον αδίγησαν στο χι-ψι κομμάτι. Όταν πάω να αλλάξω τη συζήτηση σε ένα άλλο θέμα, την κόβει λέγοντας «Είμαι έξω τώρα για ποτό, θα σου απαντήσω άλλη στιγμή». Και δεν απαντάει ποτέ σε αυτό που του έστειλα. Αλλά θα μου στείλει την επόμενη για να σχολιάσει πάλι κάτι που αφορά τη δουλειά. Πάντα στο φλου λέει «Πότε θα κανονίσουμε?» Και αν δει ότι κανονίζω με άλλους από τη δουλειά, ζηλεύει κιόλας και λέει γιατί δεν του το είπα. Εκείνος όμως καθημερινά βγαίνει με ένα σωρό παρέες και ποτέ δεν μου προτείνει. Τις μέρες που ήξερε ότι έχω άδεια και μου είχε πει ότι θα επανορθώσει και θα μου πει να βγούμε όταν κανονίσει με την παρέα του, αλλά πάλι έβγαινε κάθε μέρα χωρίς να μου πει,
σπαμάροντας με συνέχεια για το τι γινόταν στη δουλειά και στέλνοντας μου το βράδυ selfie από τα μαγαζιά που έβγαινε. Θα μου πεις ok, αδιαφόρησε και μην το απαντάς πλέον σε αυτά που στέλνει. Πραγματικά όμως δεν βλέπω κανένα φως στον ορίζοντα. Δεν ξέρω που σκατά να κάνω νέες γνωριμίες και να γνωρίσω φίλους. Είχα προσπαθήσει και στο φλού να βγω μόνη μου και να μιλήσω με αγνώστους και στο τέλος όλοι το γυρνάνε στο πέσιμο. Έχω τόση διάθεση να κάνω παρέες και να βγω και να περάσω όμορφες στιγμές, αλλά όλοι φαίνονται πολύ απορροφημένοι από τις ζωές τους, στις οποίες εγώ από ό,τι φαίνεται δεν χωράω. Τι θα έκανες εσύ στη θέση μου? Εγώ στη θέση σου θα προσπαθούσα να χτίσω μια δική μου ζωή και να μην βασίζομαι πάνω στους άλλους για να περνάω καλά, θα πω στη συνέχεια. Και ένα άλλο mail τώρα, γιατί το θέμα με τις φιλίες είναι καυτό και καίει πολύ κόσμο. Καλησπέρα αγαπημένη Θέκλα. Σε παρακολουθώ στο YouTube εδώ και μερικούς μήνες. Με έχουν βοηθήσει αρκετά τα βίντεο σου. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου για ένα θέμα που με απασχολεί πιο πολύ εδώ και μισό χρόνο. Λοιπόν, έχει να κάνει με μια φίλη. Αυτή η κοπέλα που γράφει είναι νεαρή κοπέλα, μαθήτρια, νομίζω στην τρίτη ηλικίου. Γιατί εγώ έτσι την νιώθω. Τώρα έχει να κάνει μια φίλη, να πω τώρα παλιά φίλη, γιατί εγώ έτσι την νιώθω. Θέλω μια σιγουριά, επιβεβαίωση ότι αυτά που σκέφτομαι ισχύουν. Θεωρώ πως είναι νάρκισσος, τοξική. Έχω πολλά παραδείγματα. Επίσης να αναφέρω ότι αυτό γίνεται ακόμα σε σχολική περίοδο. Φέτος πηγαίνω τρίτη ηλικίου και είναι η τελευταία μου χρονιά. Να αναφέρω κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, νιώθω ότι η παρέα μαζί της με έχει κρατήσει πίσω στο να αναπτύξω ακόμα περισσότερο το μυαλό μου. Επίσης, είμαστε αρκετά διαφορετικές σχετικά με τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Νιώθω ότι μου έχει κάνει κακό και μου κάνει, συνεχίζει να μου κάνει κακό στη ψυχική μου ηρεμία. Δεν μπορώ να την εμπιστευτώ σε τίποτα. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά πιο παλιά, γενικότερα, έχει μια δυναμικότητα στο να είναι χειριστική, σαφώς σε κάποιον που γνωρίζει τα κουμπιά του και τις ανασφάλειές του. Έχω αυτογνωσία και προφανώς και ξέρω ότι είμαι πιο αδύναμη σαν χαρακτήρας. Πάντα ό,τι μου ζητούσε της το έδινα και να ήθελα να πω όχι δεν μπορούσα. Ενώ με κάποιον άλλον δεν θα είχα θέμα να πω τη λέξη όχι. Όμως εκείνη μου μετέδιδε μια άβρα που δεν μπορούσα να της αρνούμε. Επίσης πάντα μιλούσε άσχημα για όλες τις φίλες μου. Δεν της άρεσε να βγαίνω με άλλους, δεν της άρεσε να με βλέπει να περνάω καλά, να είμαι χαρούμενη και να πατάω στα πόδια μου. Συνότι της αρέσει πάρα πολύ να είναι το επίκεντρο, πεθαίνει να τη θαυμάζουν, φυσικά και ξέρω είναι λόγω ανασφάλειας, ειδικά σε αυτή την ηλικία, αλλά μερικές φορές γίνεται τόσο κουραστικό να το πω. Στο μυαλό μου όσα έχω ανανεχτεί είναι τόσο καθαρά σαν βίντεο που τα έχω μέσα μου. Και πιο πολύ νευριάζομαι τον εαυτό μου γιατί ήμουν πάντα τόσο καλή μαζί της και το εκμεταλλευόταν όσο μπορούσε. Το σκεφτόμουν να της μιλήσω, να τη βοηθήσω, μήπως θες να το κοιτάξεις αυτό, αλλά το απέκλεισα, διότι δεν είμαι ειδικός και έχει αρκετή δόση ζήλιας και δεν είναι αυτή η κανονική ζήλια, είναι η κακή ζήλια. Ο φθόνος εννοείς. Και δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνε εφόσον είναι έτσι. Αυτά θα εκτιμούσα πολύ την απάντησή σου. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά και να περνάς τέλεια. Λοιπόν, για την τρίτη κοπελίτσα, τη μαθήτρια της τρίτης ηλικίου, από τη στιγμή που εσύ ήδη έχεις καταλάβει όλα αυτά, πολύ καλά κάνεις να σταματήσεις να κάνεις παρέα με αυτή την κοπέλα και να μην νιώθεις καθόλου ενοχές. Γιατί διάβασα αυτές τις τρεις, το ένα ερώτημα και τις δύο επιστολές μαζί? Γιατί οι δύο πρώτες επιστολές είναι από ανθρώπους που επιδιώκουν να έχουν φίλους και ρωτάνε για το πώς να κάνουν φίλους. Και η τελευταία επιστολή είναι από μια κοπέλα η οποία πάσχει από φίλη. Είχα κάνει ένα βίντεο παλιότερα, πρόσφατα όμως, αρκετά πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες νομίζω, για τις κολλητές φιλίες. Θα τα ξαναπώ και σήμερα αυτά τα πράγματα. Τα κολλητιλίκια και οι κολλητές φιλίες δεν είναι υγιή πράγματα. Η φιλία δεν γίνεται για να αποκτήσουμε συγγενείς, για να αποκτήσουμε αδέρφια που δεν έχουμε ή γονείς που νιώθουμε πως δεν έχουμε ή για να καλύψει η φιλία τα συναισθηματικά μας κενά. Τα συναισθηματικά μας κενά πρέπει να τα καλύψουμε μόνοι μας. Οφείλουμε να τα καλύψουμε μόνοι μας. Αν δεν φροντίσουμε να καλύψουμε μόνοι μας τα συναισθηματικά μας κενά, καμία φιλία δεν θα μπορέσει ποτέ να μας τα καλύψει. Μπορεί να πέσουν στην παγίδα μας αθώοι άνθρωποι, οι οποίοι να βρεθούν στη θέση που να γίνουν τα πάντα για μας και να τους επιβαρύνουμε, όμως δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας καλύψουν τα συναισθηματικά μας κενά. Αντιλαμβάνομαι ότι για το αγόρι των 14 χρόνων όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα.
να τα κατανοήσει και να τα αντιληφθεί. Η περίπτωση του όμως είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Ο ίδιος λέει ότι νιώθει πως δεν έχει γονείς και ότι οι γονείς του είναι ιδιαίτερα αυστηροί με αυτόν. Άρα, έχοντας μια τέτοια σχέση ή μια τέτοια ανυπαρξία υγιούς σχέσης με τους γονείς του, είναι φυσικός επόμενο, είναι επόμενο να μην έχει και καλή σχέση με τον εαυτό του. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει καλή σχέση με τον εαυτό του, που δεν αγαπάει τον εαυτό του, που δεν εκτιμάει τον εαυτό του, που δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του, δεν είναι ένας άνθρωπος ελκυστικός για φιλία και ελκυστικός για παρέα. Τι θέλω να πω? Ότι η φιλία είναι μια προαιρετική σχέση, δεν είναι μια υποχρεωτική σχέση. Με τη μάνα σου αναγκαστικά έχεις υποχρεωτική σχέση, ξέρω εγώ, μέχρι τα 18 σου που εξαρτάσαι οικονομικά και νομικά από αυτήν. Με το παιδί σου έχεις υποχρεωτική σχέση μέχρι την ενηλικίωσή του. Με τον συνάδελφο σου έχεις υποχρεωτική σχέση γιατί δουλεύετε στο ίδιο γραφείο ή βρίσκεστε στον ίδιο χώρο. Με τον συμφοιτητή σου, με τη συμφοιτητριά σου αναγκαστικά έχεις υποχρεωτική σχέση. Με τους φίλους δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις φιλία μαζί τους, σχέση μαζί τους. Επιλέγεις να κάνεις σχέση μαζί τους. Και για ποιο λόγο επιλέγουν οι άλλοι να έχουν φιλίες μαζί μας? Επειδή είμαστε ευχάριστοι άνθρωποι, επειδή είμαστε ανάλαφροι άνθρωποι, επειδή έχουν να κερδίσουν ψυχαγωγία από εμάς. Αν εμείς είμαστε βαριά βαρύδια, αν εμείς είμαστε άνθρωποι κλαμμένοι, άνθρωποι οι οποίοι πάμε και όπως τη βεντούζα, πάμε πάνω στο δέρμα του άλλου και του ρουφάμε το αίμα, θα είμαστε τόσο βαργοί, τόσο ενοχλητικοί, που οι άλλοι με το δίκιο τους δεν θέλουν να μας κάνουν παρέα και δεν είναι υποχρεωμένοι με τίποτα να μας κάνουν παρέα. Είναι προαιρετική η φιλία. Γουστάρει ο άλλος να κάνει παρέα μαζί σου, θα κάνει παρέα μαζί σου. Δεν γουστάρει να κάνει παρέα μαζί σου, δεν θα κάνει παρέα μαζί σου και δεν μπορείς να τον υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να επιβάλλεις σε κανέναν άνθρωπο να κάνει παρέα μαζί σου επειδή εσύ θέλεις να κάνει ο τάδε, ο δίνα άνθρωπος παρέα μαζί σου. Δεν μας χρωστάει κανείς, ούτε η κοινωνία μας χρωστάει, ούτε οι συνάδελφοί μας χρωστάνε, ούτε οι γείτονες μας χρωστάνε, ούτε οποιοδήποτε άνθρωπος βρίσκεται στο δρόμο μας χρωστάει να κάνει παρέα και να κάνει φιλία μαζί μας. Αν εμείς είμαστε ελκυστικές ψυχές, αν εμείς είμαστε ελκυστικά πνεύματα, αν εμείς είμαστε ελκυστικές προσωπικότητες, θα επιδιώξουν οι άλλοι να κάνουν παρέα μαζί μας και αν γουστάρουμε και εμείς θα κάνουμε παρέα μαζί τους. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία με έντονο δικαιωματισμό και έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω-τριγύρω, οι οποίοι θεωρούν ότι τους χρωστάει το σύμπαν. Τους χρωστάει το σύμπαν να έχουν πολλούς φίλους, τους χρωστάει το σύμπαν να είναι δημοφιλείς, τους χρωστάει το σύμπαν να είναι ψηλά στην κοινωνική αλυσίδα. Δεν μας χρωστάει κανείς τίποτα. Αν θέλουμε εμείς ήδη να δουλέψουμε σκληρά πνευματικά πάνω στον εαυτό μας, να καλυτερέψουμε το πνεύμα μας και την ψυχή μας, αν έχουμε ψυχολογικά να πάμε στο ψυχολόγο να τα επιλύσουμε, να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας, αν είμαστε διαταραγμένες προσωπικότητες, να πάμε να μπούμε σε μακροχρόνια θεραπεία και να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να βρούμε την ισορροπία μας, δεν είναι υποχρεωμένοι να μας κάνουν οι άλλοι παρέα αν εμείς δεν τα κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα? Κάποιος ο οποίος έχει ένα αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο είναι προβληματικό, η μηχανή είναι χαλασμένη, το αυτοκίνητο χτυπημένο από παντού, έχει στο μαύρο το χάλι, λέει, γιατί δεν αγοράζουν το αυτοκίνητό μου? Το έχω βάλει στην πούληση και δεν το αγοράζει κανείς. Γιατί δεν ενδιαφέρονται οι άλλοι να αγοράσουν το αυτοκίνητό μου και αγοράζουν άλλα αυτοκίνητα και δεν αγοράζουν το δικό μου? Φτιάξε το αυτοκίνητό σου και μετά βγάλ' το στην πούληση. Πάρ' το σε ένα μηχανικό να φτιάξει τη μηχανή. Πάρ' το σε ένα φαναρτζί να φτιάξει τα χτυπήματα που έχεις κάνει. Πάρ' το σε ένα βαφέα να το βάψει. Κάν' το ωραίο το αυτοκίνητό σου, κάν' το ελκυστικό και να δεις πώς θα θέλουν να το αγοράσουν. Δεν γίνεται να έχουμε λαττωματικά προϊόντα, και σε αυτή την περίπτωση το λαττωματικό προϊόν είναι ο ίδιος μας ο εαυτός, ο ίδιος μας ο χαρακτήρας, η ίδια μας η προσωπικότητα. Να είμαστε γεμάτοι εγωκεντρισμό, γεμάτοι δικαιωματισμό, να μην κάνουμε τίποτα για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και να έχουμε απέτηση γιατί οι άλλοι δεν κάνουν παρέα μαζί μας. Αγάπη μου, αν ο άλλος δεν γουστάρει να κάνει παρέα μαζί σου, δεν μπορείς να του το επιβάλλεις να κάνει παρέα μαζί σου. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να σε κάνει παρέα. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να γίνει φίλος σου. Τι δεν καταλαβαίνεις?
Εάν εσύ ο ίδιος δεν αντέχεις την παρέα του εαυτού σου και δεν είσαι φίλος με τον εαυτό σου και δεν αντέχεις να μένεις μόνος σου και θέλεις οπωσδήποτε να έχεις άλλους ανθρώπους να σηκώνουν το ψυχικό σου βάρος, ο άλλος γιατί να σε αντέξει? Αυτό είναι ένα τρομερό παράδοξο. Τρομερότατο παράδοξο. Εγώ δεν αντέχω τον εαυτό μου, δεν αντέχω να είμαι μόνη μου, δεν αντέχω να είμαι μόνος μου. Φρικάρω στην ιδέα να είμαι μόνος μου, φρικάρω στην ιδέα να αντιμετωπίσω μόνος μου τα θέματα μου, φρικάρω στην ιδέα να πάρω αποφάσεις για τον εαυτό μου, φρικάρω στην ιδέα να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου, φρικάρω στην ιδέα να περάσω ένα Σαββατοκύριακο μόνος μου, μια ένα απόγευμα μόνος μου, ένα βράδυ μόνη μου. Φρικάρω στην ιδέα, αλλά οι άλλοι πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι για να περνάνε χρόνο μαζί μου. Αφού εσένα ο εαυτός σου δεν σ' αρέσει να κάνεις εσύ παρέα, γιατί να αρέσεις στους άλλους? Βελτιώνουμε τον εαυτό μας. Δουλεύουμε πάνω στον εαυτό μας και οι παρέες θα έρθουν από μόνες τους. Ελκυστικοί άνθρωποι για φιλία είναι οι καλλιεργημένοι άνθρωποι, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι ανάλαφροι άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι δεν επιβαρύνουν ψυχικά και συναισθηματικά τους άλλους. Οι άνθρωποι που δεν έχουν δικαιωματισμό. Οι άνθρωποι που δεν κάνουν τους έξυπνους τους άλλους, οι άνθρωποι που δεν έρχονται με ένα πλήρη εγωκεντρισμό και να πούνε: εγώ θέλω να σε κάνω παρέα, εσύ είσαι σημαντικός για μένα για να σε κάνω παρέα και είσαι υποχρεωμένος να έρθεις να με κάνεις παρέα επειδή εγώ θέλω. Κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα. Η φιλία είναι προαιρετική και οφείλουμε να έχουμε ελκυστικότητα όταν θέλουμε να έχουμε φίλους και να δεχόμαστε την ελεύθερη βούληση των άλλων ανθρώπων στο να κάνουν παρέα μαζί μας ή στο να μην κάνουν παρέα μαζί μας. Τώρα για τη δεύτερη κοπέλα που περιγράφει τις τρεις περιπτώσεις, της παλιάς της φίλης, της φίλης που γνώρισε μέσα στην καραντίνα και του ανθρώπου από τη δουλειά, είναι ξεκάθαρο εκεί πέρα ότι και στις τρεις περιπτώσεις τα άλλα τα πρόσωπα των οποίων περιγράφεται η συμπεριφορά δεν ενδιαφέρονται ουσιαστικά για να είναι φίλοι της. Για ποιο λόγο δεν ενδιαφέρονται, δεν μπορώ να γνωρίζω. Είναι καλό για σένα όμως, φίλοι, να το πάρεις απόφαση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για να είναι φίλοι σου και να επενδύσεις στον εαυτό σου. Να επενδύσεις στο να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Να επενδύσεις στην ψυχοεκπαίδευση σου. Στη ψυχοθεραπεία σου εν ανάγκη, εάν το χρειάζεσαι. Να επενδύσεις στο να γίνεις καλύτερος άνθρωπος εσύ. Δεν σου λέω ότι είσαι κακός άνθρωπος. Δεν σου λέω ότι φταίς εσύ που οι άλλοι δεν θέλουν να κάνουν παρέα μαζί σου. Οφείλεις όμως να το αποδεχθείς ότι οι άνθρωποι αυτοί τους οποίους αναφέρεις δεν θέλουν να είναι φίλοι σου με τον τρόπο που θες αυτοί να είναι φίλοι σου. Λες ότι μία κοπέλα έβρισκε αφορμή μέσα στην καραντίνα ότι δεν μπορούσε να αλλάξει δήμο και δεν ερχόταν να σε δει. Μετά όμως έμαθες ότι για τα αγκομενικά της έμπαινε σε ταξί και άλλαζε δήμο. Συγγνώμη, αλλά η φιλία είναι κάτι διαφορετικό από τα αγκομενικά. Στα αγκομενικά υπάρχει μια σωματική ανάγκη και μια ψυχική ανάγκη. Για τα αγκομενικά παίζουν ρόλο πολύ και οι ερωτικές επιθυμίες ή αλλιώς κάβλες. Οπότε δεν μπορείς να πεις «Α, για τον κόμενο πήγαινε σ' άλλο δήμο και γιατί δεν ήρθε για μένα». Εντάξει, ένα λάθος που κάνουμε είναι να θεωρούμε τις φιλίες μας ότι είναι σαν ερωτικές σχέσεις και να διεκδικούμε τους φίλους μας όπως διεκδικούμε ερωτικούς συντρόφους. Στον ερωτικό σύντροφο έχεις και κάτι να του δώσεις και κάτι να σου δώσει, το οποίο δεν έχεις να δώσεις στο φίλο και δεν έχει να σου δώσει ο φίλος. Δεν μπορούμε να μπερδεύουμε τις φιλίες με τις συγγενικές σχέσεις. Δεν μπορούμε να μπερδεύουμε τις φιλίες με τις ερωτικές σχέσεις. Δεν μπορούμε να μπερδεύουμε τις φιλίες με τις αναγκαστικές σχέσεις. Οι φιλίες είναι προαιρετικές σχέσεις, τις οποίες επιλέγουν οι άνθρωποι λόγω του ότι έχουν κάτι να επωφεληθούν από τη φιλία. Και δεν είναι κακό να επωφελήσει από τη φιλία. Είπαμε και σε άλλο βίντεο παλιά για την αγάπη που είναι ανταποδοτική, για την ανταποδοτικότητα της αγάπης. Δεν είναι κακό να κάνεις παρέα και να θέλεις να είσαι φίλος με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις να επωφεληθείς μια καλή επικοινωνία, μια κατανόηση, έναν άνθρωπο με τον οποίο θα νιώθεις καλύτερα μιλώντας μαζί του και περνώντας χρόνο μαζί του. Ίσα-ίσα αυτό είναι θεμητό, να επιλέγουμε να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και να επιλέγουν να κάνουν παρέα με εμάς άνθρωποι που κάνουν και αυτή τη ζωή μας καλύτερη και τους κάνουμε και εμείς τη ζωή τους καλύτερη. Είναι εξαιρετικά εγωκεντρικό, εξαιρετικά εγωιστικό να λέει κάποιος «Θέλω να κάνω παρέα μαζί σου γιατί κάνεις τη ζωή μου καλύτερη».
Και να του λέει ο άλλος, μα εσύ δεν κάνεις τη ζωή μου καλύτερη και επιλέγω να μην κάνω παρέα μαζί σου γιατί εσύ δεν κάνεις τη ζωή μου καλύτερη. Όχι, όχι, πρέπει να κάνεις παρέα μαζί μου γιατί εσύ κάνεις τη ζωή μου καλύτερη. Είναι πάρε δώσε η φιλία. Και ο παραλήπτης της φιλίας μας είναι αυτός που θα αξιολογήσει αν αυτή η φιλία είναι καλή για τον ίδιο ή καλή για την ίδια. Πώς μπορείς να είσαι φίλος όταν δεν σέβεσαι την ελεύθερη βούληση των άλλων ανθρώπων? Δεν ξέρω, ίσως αυτό το βίντεο να ενοχλήσει κάποιους οι οποίοι επιμένουν στην παντοδυναμία της φιλίας και θεωρούν τη φιλία ότι και γεμίζει όλα τα κενά και ότι έρχεται να καλύψει την ψυχοθεραπεία ή ότι έρχεται να καλύψει οποιαδήποτε άλλη πνευματική δουλειά οφείλουμε ο καθένας από εμάς να κάνουμε για τον εαυτό μου, αλλά αυτές είναι οι απόψεις μου. Φιλιά.